Πάντα σε σχέση με τη δική σας αρμοδιότητα, όταν ήρθατε εδώ, ξεκινήσατε μία έρευνα σχετικά με τους υπαλλήλους του Δήμου σας. Και φτάσατε σε αυτό το πρόσωπο. Τι έγινε από εκεί και πέρα? Θα σας πω. Εμείς αναλάβαμε στις 2 πρώτου του 24 ως νέα δημοτική αρχή. Θέλαμε να έχουμε άμεση επαφή με τους εργαζόμενους, με αποτέλεσμα να αρχίσουμε να ψάχνουμε και να καλούμε έναν-έναν για να τους γνωρίσουμε από κοντά. Σε αυτό το πλαίσιο της καλής οργάνωσης και του νοικοκυρέματος του Δήμου, φτάσαμε στο σημείο να βρίσκουμε αυτόν τον υπάλληλο, να μην τον βρίσκουμε στην υπηρεσία. Προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επαφή τηλεφωνικά μαζί του, κάποιες φορές δεν ήταν δυνατόν. Βεβαίως όμως από το ξεκίνημα, 5 με 6 του μηνός αν θυμάμαι καλά, μίλησα προσωπικά μαζί του. Του είπα ότι θα ήθελα να είναι στο φυσικό χώρο, στο Δήμο Ερετρίας, δηλαδή θα πρέπει να έρθει από κοντά, γιατί και να τον γνωρίσουμε, αλλά πρέπει να δούμε και ποιες εργασίες προσέφερε στο Δήμο. Τι σας είπε, πώς τον ακούσατε? Θα σας εξηγήσω. Ήρεμος, μου είπε ότι απλά δουλεύει από απόσταση και ότι προσφέρει υπηρεσίες στο Δήμο. Εγώ προσωπικά του είπα ότι ο Δήμαρχος έχει δώσει εντολή, οι υπηρεσίες του θέλουμε να είναι από το Δήμο και όχι εξ αποστάσεως. Δεν γνωρίζω αν υπήρχαν αποφάσεις προηγούμενες που του δίνανε αυτό το δικαίωμα, αυτό ψάχνουμε κι εμείς. Εκείνος βέβαια αρνήθηκε λέγοντας ότι δεν μπορεί να έρθει από κοντά. Εμείς επιμέναμε ότι αν δεν έρθει θα προχωρήσουμε στις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος και ως Δημοτική Αρχή αυτό πράξαμε. Υπάρχουν και τα σχετικά έγγραφα βεβαίως, από την πλευρά βεβαίως, σας, γιατί έχει ξεκινήσει και μια σεκελική έρευνα. Ναι, όχι. Έχουμε κάνει όλες αυτές τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος. Τον καλέσαμε πρώτα σε συνάντηση, δεν ήρθε. Η διεύθυνση βέβαια που μας είχε δώσει δεν είχε καμία σχέση με αυτό που είδαμε στην τηλεόραση. Είχε δώσει από τη μετάταξη που είχε κάνει από το Δήμο Ηλιούπολης στο Δήμο Ερετρίας. Η διεύθυνση ήταν Άγια Απόστολη Οροπός. Γι' αυτό και μπορούσε και να υποστηριχθεί βεβαίως, ο Δήμος Ερετρίας. Βεβαίως, γιατί θεωρώ ότι το πρώτο διάστημα είναι κοντά, έπαιρνε το φεριμπότ και ερχόταν. Δεν γνωρίζω ποιο διάστημα έκανε εξ αποστάσεως, αυτό και εμείς το ψάχνουμε. Θα το βρούμε βέβαια στο διάστημα αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι εμείς προχωρήσαμε και ο Δήμαρχος ήταν κάθετος ότι θα προχωρήσουμε στις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο και από τη διοίκηση, τη δημόσια διοίκηση. Αυτό κάναμε και μάλιστα τον προχωρήσαμε και σε πειθαρχικό. Ρωτήσατε εδώ υπαλλήλους δημοτικούς αν τον γνώριζαν, αν τον έχουν προλάβει από το 20 που ήρθε και έπειτα και αν σας είπαν κάτι γι' αυτόν? Νομίζω ότι το 20 δούλευε κανονικά. Το εξ αποστάσεως ίσως λειτουργήσε από την ημερομηνία που ήταν ο COVID και του έδινε το δικαίωμα να δουλεύει και εξ αποστάσεως. Και λόγω του ότι υπήρχε και πρόβλημα υγείας. Μετά όμως από αυτό, επειδή σταμάτησε κάποια στιγμή, ο νόμος έλεγε ότι τελείωσε το θέμα του COVID, από εκεί και πέρα δεν μπορώ να σας απαντήσω. Βεβαίως κάποιες υπηρεσίες προσέφερε και αυτό δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε. Το ποιες είναι αυτές και αν έπρεπε να είναι αυτές που του όριζε η μετάταξή του, στην πορεία θα το ερευνήσουμε και θα μπορούμε να απαντήσουμε. Κύριε Αμερικάνου, τώρα μπαίνει σε καθεστώς παύσης. Τι λέει ακόμη? Όχι ακόμη. Θεωρώ ότι τα συλλογικά όργανα, αυτά που θα πρέπει δηλαδή να επιληφθούν, τηρείται μια διαδικασία. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε κάνει αυτά που λέει ο νόμος και από εδώ και πέρα αναλαμβάνουν τα συλλογικά όργανα να προχωρήσουν με τη διαδικασία αυτή.